Τη στιγμή αυτή τα τμήματα του τακτικού συγκροτήματος διέρχονται ανεπτυγμένα τη γραμμή επαφής, η οποία βρίσκεται πίσω από το παρατηρητήριο, ενώ το πυροβολικό και οι όλμοι συνεχίζουν να προσβάλλουν την εχθρική τοποθεσία με πειρά. Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται η κύρια επιθετική ενέργεια της περαρχίας. Βλέπετε μια εικόνα του σύγχρονου πεδίου της μάχης με τις βολές των αρμάτων, τις τρυπές των πολυβόλων, τα πυρά του πυροβολικού των όλμων και των αντιαρματικών. Επίθεση είναι η ενέργεια κατά την οποία προσβάλλονται εχθρικές δυνάμεις με πυρ, κίνηση, κρούση και με κάθε διατιθέμενο μέσο, ώστε να συντριβούν αυτές και να καταληφθούν χώροι μέσα στη διάταξή τους ή και πέρα από αυτήν. Ο διοικητής του τακτικού συγκροτήματος εφαρμόζει την τεχνική του πυρός και ελιγμού. Με την τεχνική αυτή όλα τα άρματα και το μηχανικό το πεζικό κινούνται με εκτελούν σκοπευμένες βολές σε κινήσει. Η ορμή και η κρούση χαρακτηριστικά των τεθωρακισμένων επαυξημένο με τη δυνατότητα του άρματος να βάλει ενώ κινείται, συντελούν στην κάψη των εχθρικών αντιστάσεων. Μπροστά σας, κάτω από τους στόχους των όλμων, ένα άρμα Leopard έπεσε σε ναρκοπέδιο με αποτελέσμα να κινητοποιηθεί. Άρμα διασπάσεως ναρκοπεδίων επιχειρεί τη διάνοιξη διαδρόμου στην περιοχή των στόχων των όλμων για να διευκολύνει τη συνέχιση της επίθεσης των ουλαμών που ενεργούν σε αυτή την κατεύθυνση. Τα επιθετικά ελικόπτερα, ομάδα επιθετικών ελικόπτερων κινείται προς την κατεύθυνση του τακτικού συγκροτήματος για να υποστηρίξει την κίνησή του κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ενώ παράλληλα με ελικόπτερα Σινούκ μεταφέρονται δύο πυροβόλα ΠΑΚ και δύο οχήματα Χάμερ για τάξη και την συνεχεία υποστήριξη στη φάση της εκμεταλλεύσεως.
Τα ρημουρκούμενα οδηγόπολα ΠΑΚ έχουν διαμέτρημα 105 χιλιοστών. Το μέγιστο βεληνικές είναι 10.000 μέτρα, ενώ το βεληνικές μάχης 8.500 μέτρα. Έχουν τη δυνατότητα να ρίπτονται και με αλεξίπτωτο. Ήδη το τακτικό συγκρότημα βρίσκεται στη γραμμή εφόδου. Ενώ τα τμήματα του πρώτου κλιμακίου βρίσκονται λίγο πρώτης γραμμής εφόδου, ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού της μεσαίας κατεύθυνσης προσβάλλεται με αποτέλεσμα να τραυματιστεί το προσωπικό του. Διατάσσεται η προώθηση φοριοφέρου τεθωρακισμένου οχήματος μεταφοράς προσωπικού της μονάδας στο σημείο προσβολής και ταυτόχρονα έκτηση για διάθεση ελικοπτέρου για αεροδιακομιδή. Όπως αρχικά σας αναφέρθηκε, η Μεραρχία έχει σχεδιάσει αεροποδοτική έφοδο λόγω της 22ης ΜΑΛ για δημιουργία αεροπροχειρώματος. Ήδη έχουν φτάσει τα πρώτα αεροσκάφη, τα οποία καλύπτουν τα αεροσκάφη C-130 που θα μεταφέρουν τους αλεξιπτωτιστές. Το ελικόπτερο Χιούι που βλέπετε μπροστά σας είναι φορεάμε τους ασθενείς που μεταφέρθηκαν με το τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού. Το αεροπρογεφύρο μας στην πραγματικότητα δεν επιχειρείται στη θέση που βλέπετε, αλλά σε μεγαλύτερο βάθος. Προκειμένου όμως να είναι ορατή η ενέργεια, γίνεται στο χώρο αυτό.